Μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, δίνουν ένα 19χρονο Ρωμά από τον Τύρναβο, ο οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα, καθώ και ένα 23χρονο και ένα 28χρονο, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη 1.30 τα ξημερώματα τη Κυριακή στον Πλαταμόνα. Το τροχαίο δυστυχήμα σημειώθηκε όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα προσέκρουσε σε δύο επιβατικά αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν οικογένειες Ρωμά από τον Τύρναβο, δυο επιβατικα αυτοκινητα στα οποια επεβαιναν οικογενειες ρωμα απο τον τυρναβο δυο που ήταν προσωρινά σταθμευμένα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στη νέα εθνική οδό. Κατά πληροφορίε, στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία του και συνέχισαν το δρομολόγιο προ Αθήνα με άλλο υπεραστικό λεωφορείο. Το τμήμα τροχέα αυτοκινητοδρόμων Πιερία ερευνά υπό ποιε συνθήκε συνέβη το δυστύχημα. Ο οδηγό του λεωφορείου των ΚΤΕΛ συνελήφθη και μετά από λίγο αφέθηκε ελεύθερο έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Η θέση των οχημάτων ήταν τέτοια που έμπειρο οδηγό παρά τι προσπάθειέ του δεν κατάφερε να αποφύγει το δυστύχημα